Με κοινή επιστολή του, ενώσεις αστυνομικών υπαλλήλων Θεσπρωτείας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Κέρκυρας και Φλόρινας επανέρχονται στο θέμα του επιδόματος παραμεθωρίου, καθώς οι υποσχέσεις της κυβέρνησης για τη λήψη του, ύψους 100 ευρώ το μήνα, δεν έχουν υλοποιηθεί. Στο ΣΤΑΡΤ μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων της Κέρκυρας, Νίκος Μποζίκης, ο οποίος εξήγησε γιατί οι διαμαρτυρόμενες ενώσεις μιλούν για δύο μέτρα και δύο σταθμά και για ασυνέπεια λόγων και έργων της κυβέρνησης και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου. Το επίδομα παραμεθωρίων περιοχών λαμβάνεται από τους συναδέλφους μας στην ανατολική μετόπη της χώρας, στα νησιά του Αιγαίου, στον Εύρο, στη Ζήρο της Κρήτης, στη Σκύρο και παρανόμως θα μπορούσαν να πω, δεν χορηγείται στους συναδέλφους μας στις παραμεθώριες περιοχές της βορειοδυτικής Ελλάδας. Παρανόμως γιατί, όταν την ίδια στιγμή χορηγείται σε συναδέλφους μας από το λιμενικό, στους Οθωνούς, και ο συνάδελφος που υπηρετεί αστυνομικός στους Οθωνούς δεν το λαμβάνει το επίδομα. Όταν την ίδια στιγμή το επίδομα αυτό χορηγείται στους τελωνιακούς υπαλλήλους που συστεγάζονται στον ίδιο χώρο με τις αστυνομικές υπηρεσίες στα μεθοριακά τμήματα, τότε θεωρούμε ότι είναι παράλογο και άδικο να μην χορηγείται και σε εμάς. Θέλω να πω ότι είχαμε μία εξέλιξη τις τελευταίες μέρες. Πολλαπλασιάστηκε επί 4 το επίδομα αυτό για τους τελωνιακούς υπαλλήλους. Ήταν μια νίκη και είναι ευχάριστο εργαζόμενοι να λαμβάνουν κάποιες απολαβές ιδιαίτερες, αν θέλετε, στην προκειμένη περίπτωση, όπως το επίδομα παραμεθωρίου που λαμβάνουν οι τελωνιακοί υπάλληλοι, αλλά πολλαπλασιάστηκε επί 4 εκεί. Δηλαδή, για να καταλάβετε, εμείς διεκδικούμε 100 ευρώ και αυτοί το δικό τους επίδομα έγινε 400. Οι αστυνομικοί λοιπόν δεν έχουν ψυχή, να το πω έτσι. Εμείς είμαστε εργαζόμενοι και υπάλληλοι β' κατηγορίες για την πολιτεία. Γιατί ως τέτοιους μας αντιμετωπίζουν προφανώς, γιατί την ίδια υπόσχεση είχαμε λάβει και για το επικίνδυνο από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και δεν λάβαμε τίποτα. Την ίδια υπόσχεση πήραμε και από τον κύριο Χρυσοχοίδη όταν ήρθε στην Κέρκυρα και το συζητήσαμε αυτό και μας είπε ότι είναι εφικτό δημοσιονομικά και θα το πιέσουμε να γίνει. Και από τον πρόεδρο της Βουλής και από τους βουλευτές της Βορειοδυτικής Ελλάδας που γίνανε κοινές προσπάθειες, με αποτέλεσμα φτάσαμε στο Αμήν, φτάσαμε στο Διατάφτα, λίγη θητεία της παρούσας κυβέρνησης και για ακόμα μία φορά οι αστυνομικοί δεν πήραν τίποτα, τίποτα το τονίζω, από όλα αυτά τα οποία υποσχέθηκε η παρούσα κυβέρνηση. Τίποτα. Άρα θα πρέπει οι συνάδελφοί μας να ξανασκεφτούν και να εξετάσουν τη θέση τους, αν και εμείς θα πρέπει και εμείς να δώσουμε ένα τίποτα στην παρούσα κυβέρνηση.